Θετικές αντιδράσεις και προσωρινή ανακούφιση σε 350.000 οφειλέντες του Οργανισμού Ασφάλισης Ελεύθερων Επαγγελματιών προκάλεψε η αποκάλυψη του πορίσματος του συνηγόρου του πολίτη με τον πρόεδρο της ΓΕΣΕΒΕ να ζητά την απομονικοποίηση των οφειλών και τους εμπόρους με επιστολή τους προς τον Υπουργό Εργασίας και τη Διοίκηση του Ασφαλιστικού Ταμείου να ζητούν την άμεση λύση του προβλήματος. Το θέμα αναφέρθηκε με δηλώσεις του, χαρακτηρίζοντας θετική την εξέλιξη ότι μπαίνει φρένο πλέον στις κατασχέσεις ο πρόεδρος του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων της Περιφερειακής Ενότητας Γρεβενών. Τον τελευταίο καιρό είδατε ότι πλέον ο σύλλογος του πολίτη ήταν καταπέλτης με το πόρισμα που έστειλε προς την κυβέρνηση. Με τα τελευταία γεγονότα που είχαμε, τις κατασχέσεις που λένε για 270.000 ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά δεν είναι έτσι, είναι πιο πολύ, δεν είναι μόνο 270.000. Και τι ζητάει το πόρισμα του σύλλογου του πολίτη? Ζητάει να γίνουν ευρωπαϊκές ρυθμίσεις των 100% και άνω σε όλα τα χρέη, δηλαδή και προς την εφορία και προς τα ασφαλιστικά ταμεία. Και πρέπει να γίνει συνεργασία όλων των Υπουργείων, δηλαδή του Υπουργείου Οικονομικών, του Υπουργείου Υγείας και τα αρμόδια Υπουργεία που είναι και η Υγεία, που παίζει σημαντικό ρόλο, γιατί αν φανταστείτε, δεν είναι μόνο αυτές οι 300.000 που μιλάμε για τις κατασχέσεις. Είναι όλοι οι δεύτεροι επαγγελματίες που είναι ανασφάλιστοι. Δεν έχουν που την κεφαλή κλείνει. Αυτή τη στιγμή, όπως βλέπετε, είμαστε ένα νομό, ας πούμε, το νομό το δικό μας των Γρεβενών. Πόσα προβλήματα υπάρχουν με την υγεία, με τα ασφαλιστικά ταμεία που δεν καλύπτουν τα πάντα, και είναι, και έχει σαν αποτέλεσμα αυτό να επιβαρύνει την κατάσταση της οικογένειας των δεύτερων επαγγελματιών. Γι' αυτό ζητάμε, εμείς τι ζητάμε πλέον? Να το δει πιο σοβαρά η κυβέρνηση, να αφήσουν τα μνημόνια και τις τορίες προς την άκρη και να κοιτάξουν να λύσουν τα προβλήματα των επαγγελματιών. Εμείς δεν μας διαφέρουν τα χρώματα αυτή τη στιγμή. Είμαστε σε έναν χώρο επαγγελματίας που δεν ξεχωρίζουμε τον πελάτη. Όλοι θέλουμε το καλό αυτής της κοινωνίας. Και αν κάναμε υπομονή τόσο γερό, γιατί είναι? Γιατί θέλουμε να σώσουμε τη χώρα.